Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα και σε αυτούς που ξενύχτησαν χθες βράδυ για να δουν Βραζιλία-Αργεντινή, για να δουν το Μέση να πραγματοποιεί άλλη μια αποτυχία με την φανέλα της Άλμπι Σελέστε. Δεν θα τα καταφέρει ούτε αυτή τη φορά να κατακτήσει κάποιο τρόπο, ούτε σε αυτό το Κόπα Αμέρικα, ούτε σε αυτή τη διεθνή οργάνωση. Ο Λιονέλ Μέση θα μείνει μακριά από τους τίτλους με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και δεν ξέρω πώς και ποια μπορεί να είναι η συνέχεια της παρουσίας του στο αντιπροσωπικό συγκρότημα της χώρας του. Πώς και με τι κουράγιο να συνεχίσει. Πάλευε πάλι μόνος του χθες ο Μέση. Τι να κάνει, είχε δοκάρει. Βρήκε απέναντι και έναν εξαιρετικό Άλισον που με τα πολλά και με τα λίγα έχει φτάσει στον τελικό τη Βραζιλία χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ σε 5 αναμετρήσεις. Για 3 μάτς φάση των ομίλων και στα 2 νοκάουτ. Η Βραζιλία έχει 0 παθητικό και επάξια. Νομίζω πολύ δίκαια φτάνει ως τον τελικό. Ήταν καλύτερη ομάδα από την Αργεντινή εχθές το βράδυ. Δεν ξέρω πόσοι καταφέρατε να είτε να ξυπνήσετε, να κόψετε τον ύπνο σας στη μέση, είτε να ξενυχτήσετε μέχρι αργά για να δείτε το παιχνίδι. Το οποίο εντάξει δεν είχε κανένα τρελό θέαμα. Είχε ρυθμό κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Βραζιλιάνοι βρήκαν ανοιχτούς χώρους όταν η Αργεντινή πίεσε για να φτάσει στο 1-1. Στο φινάλε έγραψαν το 2-0. Ζεσούς και Φιρμίνο ήταν ούτως ή άλλως καλύτεροι του γηπέδου και έφτασαν, πέτυχαν και τα δύο γκολ από μία assist ο ένας στον άλλον. Μεταξύ τους και τα δύο τέρματα και οδήγησαν τη Βραζιλία στον τελικό του Κόπα Αμέρικα. 12 χρόνια μετά, από το 2007 οι Βραζιλιάνοι είχαν να πάνε στο τελικό Κόπα Αμέρικα. Στη Βενεζουέλα τότε είχαν κερδίσει την Αργεντινή και είχαν πάρει το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία τους. Πάνε τώρα για το 9ο. Εδώ παρέα με την εκπομπή Ολίμπερο Παντού και ο Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και ο Χρήστος Κιός στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε μαζί ως και τις 3 για να δούμε σε αυτή την ώρα ό,τι συνέβη, ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι αναμένεται να συμβεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα με αγωνιστική δράση για ΠΑΟΚ και ΑΡΙ, στα πρώτα τους φιλικά παιχνίδια στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Την ίδια ώρα θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Αλκμαρ στις 8. Το παιχνίδι θα μπορείτε να το δείτε κιόλας, να έχετε εικόνα από το ΠΑΟΚ TV και φυσικά εδώ περιγραφή από τον Σταύρο Κόλγα που είναι στην Ολλανδία. Αντίστοιχα την ίδια ώρα στις 8 επίσης στην Ολλανδία ο ΑΡΙ θα αντιμετωπίσει τη Φορτούνα Σιτάρτ σε περιγραφή του Χρήσανδο Τσαλτίδη. Επίσης, ζωντανά από την Ολλανδία. Το παιχνίδι του Άρη δεν θα έχει τηλεοπτική μετάδοση. Κοπέζει και ο Ολυμπιακός σήμερα μεταξύ άλλων, κόντρα στη Λέγκια Γκντάνσκ στην Πολωνία, και που πραγματοποιεί το δικό του στάδιο της προετοιμασίας ο Ολυμπιακός, επί πολωνικού εδάφου. Στις 6 το παιχνίδι του Ολυμπιακού, με τηλεοπτική μετάδοση από την Νόβα. Για όσους ενδιαφέρεστε να δείτε και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, λίγες ημέρες, περίπου 20 ημέρες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στη Βικτόρια Πλιζέν για τα προκριματικά του Champions League. Πέρα από τα παιχνίδια φυσικά θα δούμε και ό,τι άλλο συμβαίνει στα της προετοιμασίας σε ΠΑΟΚ και Άρη. Θα πάμε Ολλανδία φυσικά μέσα στη διάρκεια αυτής της ώρας εδώ στην εκπομπή Λιμπέρο Παντού. Λιμπέρο είναι και στην Ολλανδία αυτές τις ημέρες ούτως ή άλλως. Για να μάθουμε τι συμβαίνει τα τελευταία νέα από ΠΑΟΚ και Άρη. Φυσικά στον ΠΑΟΚ με τον Άμπελ Φερέιρα. Υπήρχε το θέμα με το Μάτος για το οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια περισσότερο. Στα του Άρη υπάρχει και σήμερα ουσιαστικά η οριστικοποίηση, η επισημοποίηση της μεταγραφής του Μανώλη Σιώπη στην Αλάνια Σπορ. Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν πρώτοι την απόκτησή του. Ακολούθησε το αντίο του Σιώπη στην ομάδα του Άρη. Στο Επανειδήν Αργιανάρα μου έγραψε μεταξύ άλλων ο Μανώλη Σιώπη, ο οποίος πρόλαβε να δεθεί και με τον κόσμο σε αυτό το σύντομο διάστημα. Έγραψε έτσι ένα ωραίο μήνυμα αποχαιρετιστήριο. Ευχαρίστησε τον Θόδωρο Καρυπίδη, τα μέλη του τεχνικού team, τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον κύριο Κολτσίδα και όλους τους υπόλοιπους. Καλή τύχη στην Ευρώπη. Αντίο Αργιανάρα μου στο Επανειδήν. Ήταν το κλείσιμο έτσι, του μηνύματος του Σιώπη μέσω Instagram. Ενώ στη συνέχεια υπήρξε και το αντίο της ΠΑΕ Άρης, τον Έλληνα διεθνή χαφ, ο οποίος αποχαιρετά την ομάδα μετά από ένα χρόνο παρουσίας. 25χρονος μέσος θα συνεχίσει στην Τουρκία και στην Αλάνια Σπορ. Από χθες το απόγευμα γνωρίζουμε και το πρόγραμμα της Super League για τη νέα σεζόν, για το νέο πρωτάθλημα. Εντάξει, το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ είναι την τέταρτη αγωνιστική, όπως σίγουρα θα έχετε μάθει περισσότεροι. Ακολουθεί μετά για τον ΠΑΟΚ ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έχει ενδιαφέρον και το ότι τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για το δεύτερο γύρο ουσιαστικά θα γίνει στην επιστροφή στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή των εορτών στις 4 με 6 Ιανουαρίου, εκεί στα φώτα που αρχίζει και πάλι το πρωτάθλημα μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Εκεί θα επιστρέψουμε με ντέρμπι μέσα στο καταχύμωνο ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εντάξει, μέχρι τότε βέβαια έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ξεκινούν αμφότεροι στην έδρα τους. Ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος, τη Super League κάνει πρεμιέρα εντός έδρας μετά από 10 χρόνια, έτσι Χριστό. 10 χρόνια για να παίξει εντός έδρας στην πρεμιέρα πρωταθλήματος ο Άρης και θα το κάνει τώρα απέναντι στον Όφη. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Πανετολικό και
ο οποίος πανετολικός έχει και αυτός Πορτογάλο προπονητή. Είναι τέσσερις Πορτογάλοι προπονητές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ενώ 13 από τις 14 ομάδες που θα ξεκινήσουν στη νέα Super League 1 έχουν ήδη τους προπονητές, μόνο όφη ακόμη ψάχνει προπονητή. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι οι τέσσερις είναι Πορτογάλοι. Μιλάμε για τους τρεις Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ: τον Πέδρο Μαρτίν, τον Αμπέλ Φερέιρα του ΠΑΟΚ και τον Καρντόσο της ΑΕΚ. Και του Πανετολικού ο προπονητής, ο Λουίς Κάστρο, ο οποίος προέρχεται από την ΚΑΠΑ 23 της Γκυμαράες. Είναι και αυτός Πορτογάλος, 39 ετών μάλιστα. Νέος, ίδια γενιά, ίδια φρουνιά με τον Φερέιρα. Μάλιστα είχε ερωτηθεί σχετικά και είχε σχολιάσει με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Θα τεθούν και αντιμέτωποι μάλιστα στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, πώς θα φαίνει καμιά φορά η μοίρα. Επίσης, μιας και τα λέμε για τους προπονητές και τις εθνικότητες τους, πέρα από τους τέσσερις Πορτογάλους, η ιβηρική κυριαρχία συνεχίζεται στους πάγκους με τρεις Ισπανούς που υπάρχουν. Ο Κίκε Ραμίρεθ στην Ξάνθη, νέος τεχνικός. Ο Χουάν Φεράντο ήταν και πέρυσι στο Βόλο, τον οδήγησε στην άνοδο και θα συνεχίσει. Ο Μπόρχα Χιμένεθ θα είναι, όπως φαίνεται, ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης. Και έτσι φτάνουμε συνολικά 7 προπονητές από την Ιβηρική Χερσόνησο, από Πορτογαλία και η Ισπανία. Είναι πιο πολλοί από τους Έλληνες, μάλιστα. Οι οποίοι Έλληνες αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μόλις 5. Είναι ο Παντελίδης στον Άρη, ο Δόνης στον Παναθηναϊκό, ο Μάτιος στον Πανιόνιο, ο Χάβος στη Λαμία και ο Γιάννης Αναστασίου που είναι νέος τεχνικός στον Ατρόμητο. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι δεν κυριαρχούν οι Έλληνες τεχνικοί στους πάγκους. Υπάρχει και ένα Σέρβο στη Λάρισα, ο νέος τεχνικός της ΑΕΛ, ο Γκόρνταν Πετρίτς. Και περιμένουμε να μάθουμε και τον τεχνικό του Όφη, ο οποίος και αυτός θα είναι από την ξένη αγορά, όπως τουλάχιστον πληροφορούμαστε. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε και το ότι πέρσι το πρωτάθλημα ξεκίνησε με ήταν η μισή πέρσι. Οι 8 από τις 16 ομάδες είχαν Έλληνα προπονητή, το 50%. Και στη λήξη είχαν 9 από τις 16. Προσθέθηκε και ένας Έλληνας τεχνικός. Φέτος μειώνονται. Μειώνεται η εμπιστοσύνη στους Έλληνες προπονητές στους πάγκους των ομάδων. Κόπα Αμέρικα απομένει άλλο ένα μάτς για να φτάσουμε στον τελικό της Κυριακής. Απόψε, πάλι μετά τα μεσάνυχτα, για όσους έτσι αντέχετε και για δεύτερο σερί ξενύχτη, γιατί νομίζω ότι αν ήταν να επιλέξετε, όπως έκανα και εγώ, όπως τα κάνατε και οι περισσότεροι, να δείτε έστω ένα παιχνίδι από αυτά τα δύο της ημιτελικής φάσης, σαφώς θα ξενυχτήσατε χθες για να δείτε το Βραζιλία-Αργεντινή. Σήμερα πιο δύσκολα τα πράγματα με το Χιλί Περού. Να ξενυχτήσεις τώρα για να δεις Χιλί Περού στο Κόπα Αμέρικα, που συνεχίζει να είναι πολύ φτωχό παραγωγικά και πάλι αυτό το 2-0. Γενικότερα τα μάτσα περισσότερα είναι εκεί στο no goal 2-0, 1-0. Πολύ λίγα τέρματα στην διοργάνωση. Πίσω στην πρώτη τελική φάση από τα 4 μάτσα ήταν μόνο 2 goal και 3-0-0. Τρεις προκρίσεις που κρίθηκαν στα πέναλτι μετά από λευκή ισοπαλία. Χθες η Βραζιλία πέρασε στην κανονική διάρκεια με τα 2 goal από Φιρμίνο και Γκαμπριέλ Ζεσούς, όπως είπαμε. Ο Μέση και δοκάρι. 2 δοκάρια η Αργεντινή. Δεν τα κατάφερε. Για ακόμη μια φορά απογοήτευσε και ο Μέση, όπως φαίνεται, δεν νομίζω ότι θα προλάβει να πάρει κάποιο τίτλο με την εθνική ομάδα της χώρας του. Δεν ξέρω και με τι κουράγιο θα συνεχίσει. Θα πάει τώρα στο επόμενο Μουντιάλ, θα είναι και πολύ μεγαλύτερος. Τι να πάει να κάνει, δεν το βλέπεις, Χρήστο. Μάλλον θα. Και θα μείνει αυτό το στίγμα του. Μείνει σε σύγκριση με τον Μαραντόνα πάντα ότι δεν κατάφερε να οδηγήσει στην Αργεντινή. Βέβαια, όσοι είδατε τη χθεσινή Αργεντινή και όσοι έχετε την εικόνα και τις Αργεντινής προηγούμενες διοργανώσεις που την είδαμε και στα Κόπα Αμέρικα τα προηγούμενα, το 16, το 15 και στο Μουντιάλ του 18 και του 14. Νομίζω ότι δεν είναι καθαρά ευθύνη του Μέση. Μια σύνδετη ομάδα. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Με ατομικές ενέργειες μόνο. Εντάξει, έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες σαφώς, αλλά μόνο έτσι δεν γίνεται να απειλήσει. Η Βραζιλία τουλάχιστον ήταν αποτελεσματική. Ουσιαστική μπορεί να μην είχε το στάρτη, τον Νεϊμάρ. Αλλά εντάξει, σαφώς έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες. Και είχε και τον 36η Ντάνιελ Άλβες να κάνει παπάδες από εκεί δεξιά. Κούρσες, να κόβει, να μοιράζει, να ανεβαίνει. Θύμισε τον παλιό Ντάνιελ Άλβες που είδαμε στην Μπαρτσελόνα πριν από μια δεκαετία. Φοβερός, μάλλον. Διψούν περισσότερο για τον τίτλο Βραζιλιάνοι. Ξόρξαν και αυτήν την κατάρα του Μινέιραο στον Πελοριζόντε, εκεί όπου είχαν φάει τα 7 από τη Γερμανία και πάλι ως οικοδεσπότες στο Μουντιάλ του 2014. Τώρα κατάφεραν να προκριθούν και να βρεθούν στον τελικό. Θέλουν να το σηκώσουν κιόλας μέσα στη χώρα τους όλους οι οργανωτές. Θα πάρουμε και μια γεύση από τους πανηγυρισμούς από τα γκολ. Alves لم يمت والكرة ولد بالأول 1-0 عن طريق جابرييل جيسوس البرازيل يا السادة تتقدم والصانع الهدف صانع الفرحة اسمه الفيش ما زال الفيش يضرب ما زال الفيش ما ماتش ما زال الفيش ما يعتزلش ما زال الفيش مالهم برازيليانوس ήταν ή όχι Άραβας. Άραβας με καταγωγή από τη Βραζιλία. Ή τουλάχιστον υποστήριζε σίγουρα την Βραζιλία χθες βράδυ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζεζούς, ο σπιέτ μητσού, Ζεζούς, ο κουάντιετ Ζεζούς, Ζεζούς, 2-0. Αυτός τι είναι τώρα, Ρώσος,
Бобби Фермино. Хорош. 2-0. А здесь успел посмотреть в сторону? А сейчас увидим. Κάνα βραζιλιάνο, δεν έχει. Ωραία, το χάρηκαν και οι υπόλοιποι. Εντάξει, οι Βραζιλιάνοι ήταν και ωραία ατμόσφαιρα αυτό το γήπεδο. Εντάξει, και οι Αργεντίνοι δίπλα δίπλα, βέβαια, στις κερκίδες καθόντουσαν μαζί. Ήταν καλό, καλό το παιχνίδι. Εντάξει, και θα περιμέναμε και λίγο καλύτερο θέαμα. Όσοι ήταν και σκληρή ώρα που καταφέραμε να δούμε το παιχνίδι. Εντάξει, σήμερα νομίζω ότι βέβαια καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένεις, γιατί δεν μπορεί να γίνει καμιά ματσάρα σήμερα στο Χιλί Περού και να το δούμε πολύ λιγότερο. Πάση περιπτώσει, στις 3.30 τα ξημερώματα και πάλι Χιλί εναντίον Περού για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού του Copa America που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής. Εδώ μαζί με τα εκλογικά αποτελέσματα θα βλέπουμε και το τελικό του Copa America εδώ στο Λίμπερο 104. Λοιπόν, στο Copa Africa πάμε να το πιάσουμε, να δούμε και εκεί τι γίνεται στο τουρνουά που διεξάγεται στην Αίγυπτο. Ολοκληρώθηκε χθες η φάση των ομιλών και πλέον μπαίνουμε στην πρώτη knockout φάση, συγγνώμη, στη φάση των 16 από τις 24 ομάδες που ξεκίνησαν τη διοργάνωση καινοτομία για πρώτη φορά. 24 ομάδες. Οι 16 συνεχίζουν, πέρασαν οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι για να διαμορφωθεί το puzzle με τις 16 ομάδες που συνεχίζουν στα knockout. Χθες τα αποτελέσματα ήταν Αγγόλα, Μάλι 0-1, Μαυριτανία, Τινησία 0-0, Γουινέα Μπισάου, Γκάνα 0-2 και Μπενίν Καμερούν 0-0. Όπως βλέπετε, πλούσιο το θέαμα και εδώ. Σε 4 μάτς μόλις 3 γκολ είχαμε και 2 λευκές ισοπαλίες. Γενικά, αυτή την περίοδο και σε αυτές τις διοργανώσεις, και στο Copa America και στο Copa Africa, πολύ λίγα γκολ, κακό θέαμα στα περισσότερα παιχνίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δούμε από εδώ και πέρα, ίσως έχουμε κάτι καλύτερο. Τα knockout ξεκινούν μεθαύριο, την Παρασκευή 5 του μηνός. Στις 7 το παιχνίδι Μαρόκο-Μπενίν. Στις 10 το βράδυ Ουγκάντα-Σενεγάλη. Από 2 μάτσα έχουμε καθημερινά. Το Σάββατο στις 7 Νιγηρία-Καμερούν. Ωραίο μάτσο είναι αυτό. Ντέρμπι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Και ωραίο μάτσο αυτό που θα γίνει και το βράδυ του Σαββάτου στις 10 Αίγυπτος-Νότιος Αφρική. Ωραίο μάτσο αυτό. Οι διοργανωτές Αιγύπτιοι του Σαλάχ, του Άρντα και των υπόλοιπων θα αντιμετωπίσουν την Νότια Αφρική. Φυσικά με στόχο να φτάσουν όσο τρόπο οι Αιγύπτιοι μέσα στη χώρα του και όλα οι οικοδεσπότες. Στις 7 την Κυριακή, Μαδαγασκάρη-Κονγκό. Και αυτό καλό παιχνίδι. Μαδαγασκάρη που τρελαίνει κόσμο. Στην πρώτη παρουσία στο τουρνουά έχει περάσει ως πρώτο στον όμιλο. Και θα έχει ενδιαφέρον τώρα να τη δούμε και στα νοκάουτ. Βέβαια, τα ονόματα των παικτών της δεν διαβάζονται πολύ απλά. Όχι απλά να τα πούμε, να τα διαβάσουμε δεν μπορούμε. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής, Αλγερία-Γουινέα. Και την Δευτέρα ολοκληρώνεται η νοκάουτ φάση, η πρώτη νοκάουτ φάση των 16. Στις 7 Μάλι Ακτήλε Φαντοστού και στις 10 Γκάνα Τινησία. Και αυτό είναι καλό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, 10 και 11 Ιουλίου θα γίνουν τα προημιτελικά. Τα ημιτελικά στις 14 του Ιουλίου και οι δύο αγώνες ημιτελικής φάσης. Και ο μεγάλος τελικός είναι την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ στο Copa Africa που γίνεται στην Αίγυπτο. Λοιπόν, αυτά και με το Copa Africa. Ενώ έχουν ενδιαφέρον και δηλώσεις του Αγουέρο, του Μέση και άλλων παικτών της Αργεντινής που έχουν ξεσπάσει κατά τη διαιτησία. Έχουν παράπονα. Υπάρχει μια φάση στην οποία ζήτησαν πέναλτι για μια γκονιά μέσα στην περιοχή εκτός φάσης πριν εκτελεστεί κόρνερ. Δεν έλεγξε το βάρο διαιτητής για να δει αν θα πρέπει να σφυρίξει παράβαση ή όχι. Για αυτή τη φάση κυρίως έχει δημιουργηθεί ντόρος. Και ο Μέση και ο Αγουέρο τα έριξαν εκεί. Βέβαια, εντάξει, δεν ευθύνεται μόνο η διαιτησία για την κακή εικόνα της Αργεντινής σε όλο το τουρνουά, όχι μόνο χθες, και για τον αποκλεισμό που ήρθε στην ημιτελική φάση. Εν πάση περιπτώσει, βρήκαν κιόλας την ευκαιρία, την αφορμή μάλλον, το πάτημα για να ξεσπάσουν και ο Μέση και ο Αγουέρο και οι υπόλοιποι εναντίον της διαιτησίας μετά τον αποκλεισμό από την Βραζιλία. Για τον Άλισον Μπέικερ που λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ στο τουρνουά σε 5 παιχνίδια, έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του και αν το καταφέρει και στον τελικό θα μιλάμε για τρομερό επιτευγμά να βγάλει ένα ολόκληρο τουρνουά, μια ολόκληρη διοργάνωση χωρίς να δεχτεί ούτε ένα γκολ. Ο Άλισον Μπέικερ, ο γκολκίπερ της Λίβερπουλ, έχει να δεχτεί γκολ από τις 4 Μαΐου παρακαλώ. Δεν είχε δεχτεί ούτε στον τελικό του Champions League. Εδώ και 9 σερί παιχνίδια από τις 4 Μαΐου δεν έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ. 846 λεπτά είναι ανέπαφη η αιστεία του Άλισον Μπέκερ και 16 αποκρούσε 16 σούτ στα 5 μάτια του Copa America. Όπως είπαμε, το τελευταίο γκολ που δέχτηκε ήταν σε μάτς της Liverpool με την Newcastle, πρέπει να ήταν. Ναι, με την Newcastle, εκείνο το 3-2 αν θυμάμαι καλά, στις 4 του Μάιου, το οποίο είχε κερδίσει η Liverpool
στις τελευταίες αγωνιστικές της Premier League. Liverpool Barcelona 4-0, Liverpool Wolves 2-0, Tottenham Liverpool 0-2 στο τελικό του Champions League και τα 5 μάτς του Copa America, στα οποία ο Alisson Becker έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το απαραίτητο break και σημαίνεται συντονισμένοι εδώ στο Libero 107,4. Θα επιστρέψουμε να συνδεθούμε με Ολλανδία, να μιλήσουμε και με Χριστάνο Τσαλτίδη και με Λένι Μπούντοκ της Απρόβδου, να δούμε τα τελευταία νέα Άρη και ΠΑΟ κάπου εκεί από το μέτωπο της προετοιμασίας και πώς περιμένουμε να τους δούμε να παρατάσσονται στα δύο απόψινά φιλικά τους στις 8. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Libero 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο Παντού, μέρος δεύτερο. Παρέα θα πάμε ως και τις 3. Στο πρώτο μέρος είδαμε λίγο τι έγινε στο Copa America, τα μεταγραφικά, το αντίο του Σιώπη στον Άρη και γενικότερα ό,τι άλλο παίζει, ό,τι άλλο συμβαίνει. Είμαστε φυσικά και περίπου 5 ώρες πριν την έναρξη των δύο φιλικών αναμετρήσεων ΠΑΟ και Άρη στον Ολλανδία, τα πρώτα τους φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Ο ΠΑΟ κόντρα στην Αλκμαρ στις 8 και την ίδια ώρα ο Άρης κόντρα στην Φορτούνα Σιτάρντ. Και θα πάμε σιγά σιγά σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ Λίμπερο Παντού. Θα πάμε στην Ολλανδία για να πάρουμε τα τελευταία νέα των δύο ομάδων, να δούμε τι γίνεται και σε ΠΑΟ και σε Άρη και εν όψη των δύο φιλικών, τις πιθανές αντεκάδες, όσπου 11, εντάξει, τώρα σε αυτά τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας δεν έχουν και το σημασία οι εντεκάδες, όλοι θα παίξουν. Το θέμα είναι τι συμπεράσματα, πρώτα συμπεράσματα ειδικά στον ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει ο νέος τεχνικός, ο Άμπελ Φερέιρα, και από εκεί πέρα και στον Άρη, φυσικά ο Σάββας Παντελίδης, να δει τι μπορεί να περιμένει και από τα νέα πρόσωπα που έχουν ενσωματωθεί με το ρόστερ. Πριν πάμε Ολλανδία, πού πήγε ο Γιάννη Τουρέλες, Χριστό, η επόμενη ομάδα της καριέρας του? Στην κινέζικη Qingdao Huanghai. Στην Qingdao Huanghai, ο Γιάννη Τουρέ. Μάλιστα. Ο οποίος Γιάννη Τουρέ, εντάξει, πέρασε πέρσι τον Ολυμπιακό. Πέρασε και δεν ακούμπησε που λένε πέρσι, αλλά περίμεναν εκεί να δουν στο λιμάνι ερυθρόλευκη από τη Γιάννη Τουρέ. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και συνεχίζει πλέον στην Κίνα, στην ομάδα που αναφέραμε, Qingdao Huanghai. Τρίτη φορά και δυσκολεύομαι και πάλι να τη διαβάσω. Τουρέ, ο οποίος πρέπει να είναι 36-37, πρέπει να είναι. Προφανώς κάπως έτσι θα κλείσει σιγά σιγά την καριέρα του. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην Ολλανδία. Πάμε στην Ελένη Μπούντου. Καλησπέρα, Ελένη, τι γίνεται? Χαίρετε, καλησπέρα. Το θέμα, Γιώργο, δεν είναι αν μπορείς να τη διαβάσεις την ομάδα, αν είναι πολλά τα λεφτά, αυτό μας ενδιαφέρει. Σίγουρα θα είναι. Σίγουρα θα είναι. Γιατί νομίζω ότι ο προορισμός σε αυτή την ηλικία και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι για τα λεφτά. Έτσι, ένα τελευταίο προφανώς. Προφανώς. Ακριβώς. Πάμε και ότι βγει. Δεν χρειάζεται να είσαι να δηλώνεις φανατικός αυτής της ομάδας, πώς τη είπες. Κάπως έτσι. Ναι. Να μην πάει να την ξαναπώ, εντάξει, δεν χρειάζεται. Όχι. Το θέμα είναι το συμβόλαιο. Δεν μας είπες τα λεφτά της μεταγραφής. Δεν τα γράφουν στα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, που σήμερα το έχει βγάλει το κρύο του. Η αλήθεια είναι εδώ, μια συννεφιά από το πρωί. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και για βροχή το απόγευμα, αλλά τσεκάροντας έτσι τον καιρό δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Έχει κρύο, δίπλα μας δηλαδή τώρα κυκλοφορούν, επειδή είμαστε και στο κέντρο και τελείωσε η πρωινή προπόνηση με μπουφάν. Άλλος καιρός φαντάζομαι από τη Θεσσαλονίκη, γιατί άκουσα κάποια σίγουρα. Καντάρια. Καλά άκουσες. Καλά σου είπανε. Ναι. Δηλαδή και το πρωί όταν εμφανίστηκαν οι παίκτες με τα κοντομάνικα, με τα σορτσάκια, είδα αρκετούς στον Μπέλκα να πηγαίνουν να παίρνουν ζακετάκια. Νομίζω ότι από τις τρεις ημέρες που είμαστε εδώ, σήμερα είναι η πιο ψυχρή ημέρα, έχει το πιο πολύ κρύο, έχει χρυστεί και ο ήλιος. Οπότε με αυτές τις συνθήκες λογικά θα έχουμε και το πρώτο φιλικό παιχνίδι σήμερα το απόγευμα, 7 Ολλανδίας, 8 Ελλάδος, όπως ανέφερες πριν πάρα πολύ σωστά. Δεν έχει σημασία βεβαίως σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικά στα πρώτα φιλικά, ούτε το αποτέλεσμα, ούτε το σκορ. Εκείνο το οποίο έκανε σαφές ο Άμπελ Φερέιρα είναι ότι θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του, να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους, και όπως καταλαβαίνεις και εσύ, είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό, κάτι πάρα πολύ λογικό, γιατί και ο ίδιος ψάχνει και ψάχνεται, θέλει να δει πρόσωπα, θέλει να δει καταστάσεις, θέλει να δει νέους ρόλους. Γιατί σε αυτό το 4-4-2 που αρέσκεται και που φάνηκε ότι θα κινηθεί από την χθεσινή προπόνηση, είναι λογικό κάποιοι παίκτες να δοκιμάζονται, να πρέπει να δοκιμαστούν και σε νέους ρόλους. Αυτό θα δούμε και σήμερα. Δεν υπάρχουν τις σταθερές ενδεκάδες, όπως ο ίδιος ανέφερε. Οι περισσότεροι θα πάρουν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Εννοείται ότι οι διεθνείς και γενικά όσοι είναι πιο επιβαρημένοι θα αγωνιστούν λιγότερο. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα Λάζαρος Λάμπρου και Δημήτρης Πέλκας δεν θα αγωνιστούν σήμερα. Ήταν
και οι δύο κιόλας που έκαναν έτσι ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα, μένοντας εκτός στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Ο Λάμπρου, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στην λεκάνη, στο πίσω, στο πίστιο μέρος, οπότε έτσι το πάει πιο συντηρητικά λόγω των ενοχλήσεων, και βεβαίως ενοχλήσεις έχει και ο Δημήτρης Πέλκας. Και εκείνος είναι, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον δούμε σήμερα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα πάρουμε έτσι μία πρώτη γεύση και θα πάρει και ο Άμπελ Φερέιρα. Είναι εκείνος ο οποίος το περιμένει με μεγαλύτερη ανυπομονησία από όλους μας το σημερινό φιλικό, για να πάρει μία γεύση από τους παίκτες του. Έτσι, να έχει αυτό την πρώτη εικόνα στον πάγκο. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα πάρα πολύ για την πρωινή προπόνηση, γιατί δεδομένου ότι υπάρχει στο φιλικό το απόγευμα, ο Πορτογάλος αναλώθηκε κυρίως στη δουλειά των στημένων, στις κομπίνες μέσα από τα στημένα. Έτσι είδαμε Ελ Καντουρί, είδαμε Μπίσεσβαρ, είδαμε Ροντρίγκο, είδαμε Μίσιτς, είδαμε Τσιγκάρα στις εκτελέσεις των στημένων, δοκιμάζοντας τα πόδια, διάφορες κομπίνες, ναι, διάφορες κομπίνες μέσα στην προπόνηση. Ήταν αυτό το οποίο, στο οποίο αναλώθηκε η πρωινή προπόνηση, με τον Μάτος βεβαίως να έχει ενεργό ρόλο σε όλα αυτά. Ένας Μάτος ο οποίος σε κάποια φάση, σε μια ανύποπτη φάση, έτσι θα λέγαμε ότι τρόμαξε κάπως τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, γιατί έπεσε άτσαλα στο γήπεδο πιάνοντας το αριστερό του πόδι, κατευθείαν έτρεξε το ιατρικό επιτελείο πάνω του, ήταν για 10 λεπτά κάτω και έδειχνε να πονάει ιδιαίτερος, αλλά νομίζω ότι Μάτος και τραυματισμός δεν πάνε μαζί, ναι. Δεν μπορεί να μείνει έξω ο Βραζιλιάνος με τίποτα. Έτσι ακριβώς, δεν μπορεί να μείνει έξω, δεν πάνε μαζί, και σηκώθηκε κατευθείαν. Στην αρχή δεν πατούσε καλά, αλλά μπήκε στο πρόγραμμα και μετά είχε και τέτα τέτ με τον Άμπελ Φερέιρα, του εξηγούσε εκεί ο Πορτογάλος ακριβώς πώς θέλει να κινείται στα στημένα, τι χώρους να καλύπτει, τι να μαρκάρει και πώς γενικότερα να αμήνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Φερέιρα, ο οποίος έχει πολλά τέτα τέτ, έτσι, καθημερινά. Τους μιλάει συνεχώς, Συνεχώς. Είναι ο ρόλος του τέτοιος που ειδικά τις πρώτες μέρες πρέπει να μιλάει διαρκώς, πρέπει να διακόπτει διαρκώς την προπόνηση, να παρεμβαίνει, να εξηγεί. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει αρκετούς Βραζιλιάνους που μιλάνε την Πορτογαλική, και είναι πιο εύκολο να γίνει αντιληπτό. Για τους υπόλοιπους υπάρχει ο μεταφραστής στα αγγλικά, αλλά σίγουρα είναι και αυτό ένα κομμάτι του puzzle που βοηθάει πάρα πολύ το έργο του. Ο Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος έλεγε χθες ότι έχω πάρα πολύ δουλειά, το ήξερε και ο ίδιος, η πρώτη μέρα δεύτερη της προετοιμασίας, αλλά πρώτη για τον Άμπελ Φερέιρα, ήταν πάρα πολύ γεμάτη, μπήκε κατευθείαν στα βαθιά, έχει συνεχώς χαρτιά, ονόματα, σημειωμένα, δοκιμάζει, πιάνει παίκτες, τους μιλάει με το που τελείωσε η προπόνηση, φώναξε τον στόχο, ο οποίος κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια και τον είχε τις 10 λεπτά που εξηγούσε πώς θέλει να κινείται, γιατί τον είχε σε ένα ρόλο δεύτερο striker στο 4-4-2. Όχι ότι είδαμε πάρα πολύ σε διάταξη και σχηματισμό τον ΠΑΟΚ και τον γκρουπ, αλλά τουλάχιστον από αυτό που τους χώρισε, που χώρισε τους παίκτες του, είδαμε πού περίπου τοποθετεί τον καθένα, έτσι κάνοντας διάφορες ασκήσεις με ή χωρίς την μπάλα στα πόδια. Μάλιστα, θα δούμε περισσότερο και το απόγευμα φυσικά, και πώς θα χρησιμοποιήσει και τον στόχα, θα είναι ως δεύτερος επιθετικός σε αυτό το 4-4-2 που θέλει να παίξει ο Πορτογάλος. Και το εξηγούσε διάφορα. Μετά πήρε τον Άκομ και με εκείνον είχε έρθει αρκετή συζήτηση. Ο Άκομ, ο οποίος θέλω να σου πω ότι έχει μπει ιδιαίτερα ζεστός στις πρώτες μέρες, βρίσκει δίχτυα, τον διασκεδάζει. Είναι και παίκτης ψυχολογίας. Αν του βγει το παιχνίδι, αν του βγουν τα γκολ, γενικότερα αν του βγουν αυτά τα οποία ψάχνει στην προπόνησή του, παίρνει ψυχολογία και αυτό φαίνεται κατευθείαν μέσα στο γήπεδο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Ελένη, να σε αφήσουμε γιατί πρέπει να πάμε λίγα χιλιόμετρα παραπέρα να μιλήσουμε και με τον Χρυσανθό. Βεβαίως. Εμείς θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Φυσικά, το απόγευμα. Στη συνέχεια. Σίγουρα είναι αυτό το οποίο προσφέρεται έτσι για πρώτες συμπεράσματα. Εννοείται. Για πρώτη εκτίμηση. Εννοείται. Θα είναι και οι πρώτες εικόνες και με τον Φερέιρα στον πάγκο και τι έχουμε να περιμένουμε και στη συνέχεια. Ωραία. Βέβαια. Έγινε, Ελένη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπουντού στην πρώτη σύνδεση με Ολλανδία για τα του ΠΑΟΚ στις 8 το παιχνίδι με την Αλκμαρ. Εκεί θα δούμε έτσι και την πρώτη εικόνα με τον Άμπελ Φερέιρα στον πάγκο. Να δούμε και αυτό το 4-4-2 που προτιμά ο Πορτογάλος πώς θα το εφαρμόσει στον δικέφαλο, πώς θα είναι η εντεκάδα που θα επιλέξει στο απόψινο πρώτο φιλικό παιχνίδι. Να δούμε αν θα ξεκινήσει με Στόχ και Ακπομ και πώς θα δέσουν οι δυο τους ως δίδυμο στην επίθεση αυτό το 4-4-2. Εντάξει, σαφώς ακόμη δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Η πρώτη εικόνα θα είναι το πρώτο δείγμα. Για να έχουμε τροφή για συζήτηση και για τη συνέχεια με το πλάνο, το αγωνιστικό πλάνο του Πορτογάλου τεχνικού.
στις φωτογραφίες που βλέπουμε εμείς από εδώ, από Ελλάδα, γιατί δεν ζούμε καθημερινά στις προπονήσεις όπως η Ελένη και ο Σταύρος από εκεί του ΠΑΟΚ, ο Άμπελ Φερέιρα φαίνεται συνεχώς να έχει τέταρτα με ποδοσφαιριστές, να τους μιλάει με τον καθένα ξεχωριστά, 2-2 μαζί, 3-3 μαζί, να φαίνεται συνεχώς να θέλει να εξηγεί πράγματα για να μπορέσουν σιγά σιγά να εφαρμόσουν και την δική του νοοτροπία, τη δική του αγωνιστική φιλοσοφία, να μπορέσουν να πάρουν αυτά που τους μεταδίδει και να τα εμφανίσει η ομάδα σιγά σιγά στο γήπεδο. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα αφήσουμε τα του ΠΑΟΚ μέχρι τις 8 που είναι ξανά το φιλικό και εκεί θα ασχοληθούμε περισσότερο φυσικά. Εδώ ως Λίμπερο 107,4 θα πάμε να περάσουμε στα του Άρη, επίσης στις 8 το φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρ. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο, αν υπάρχει και κάτι νεότερο από τα μεταγραφικά σήμερα, σε μια μέρα φυσικά όπου το φιλικό είναι στο προσκήνιο. Η πρώτη εικόνα επίσης που περιμένουν να δουν και οι φίλοι των κιτρινόμαυρων από τους νέους παίκτες, κυρίως Σάββο Παντελίδη. Πάντα τα νέα πρόσωπα στα πρώτα φιλικά προετοιμασίας είναι αυτά που προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έτσι, την πρώτη εικόνα, τα αγωνιστικά τους πατήματα και θα περιμένουν οι φίλοι του Άρη. Σαφώς δεν θα έχουν εικόνα βέβαια, αλλά εδώ, στη μετάδοση του Χρήστα Ταλτίδη στο Λίμπερο 104 το απόγευμα, να ακούσετε τι είδους εικόνα δίνουν οι παίκτες του Άρη, οι καινούργοι ειδικά, στις πρώτες τους κινήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όσον αφορά και τα μεταγραφικά, νωρίς το πρωί γράφηκε το όνομα του Σισοκό στο All About Άρης και τώρα θα μας πει περισσότερα και ο Χρήστανθος, τον οποίο καλησπερίζουμε. Πάμε ξανά Ολλανδία. Καλησπέρα Χρήστανθος, τι γίνεται? Όλη στην Ολλανδία τη βιάζεται, έτσι. Χαμός. Μια εδώ, μια εκεί. Έτσι. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στο δρόμο, έχουμε σταματήσει τώρα, για το πρώτο φιλικό σε μια απόσταση περίπου 120 χιλιόμετρων, 130 χιλιόμετρων από εκεί που βρίσκεται η ομάδα. Αλλά βέβαια μην το σκουβούζουν αυτά τα χιλιόμετρα εδώ. Οι δρόμοι είναι τέτοιοι που σε μια ωρίτα, μια ώρα και ένα τέταρτο φτάνει στον προορισμό σου. Για να σου πω την αλήθεια, έχουμε σταματήσει ενδιάμεσα σε ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο. Δεν το λες εμπορικό κέντρο, βασικά είναι ένα χωριό το οποίο έχει μια έκταση σαν ένα μικρό χωριό πραγματικά. Δηλαδή να σκεφτείς το κόσμος, βάλω το επί 30. Oh. Επί 30, επί 3 νόμιζα θα πεις έτσι όπως ξεκίνησες. Όχι, όχι. Επί 30. Επί 30. Είναι σαν ένα μικρό χωριό, επειδή τα μαγαζιά είναι σαν μονοκατοικίες κτλ. Άλλα διόροφα, τριόροφα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου, όλες οι γνωστές μάρκες κτλ. Μακάρθου, το εμπορικό κέντρο λέγεται. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, άφησε θέλω να δω. Το πάρκινγκ έχει μέσα χιλιάδες αυτοκίνητα. Εντάξει, απίστευτες προσφορές, ακόμα και με τα δεδομένα εδώ τα δικά τους που είναι κάπως ακριβά, είναι πολύ καλές οι τιμές, ειδικά σε κάποιες εταιρείες δηλαδή που είδα λίγο πολύ, οι τιμές είναι στα μισά από ό,τι στην Ελλάδα. Όσον αφορά τα ρούχα και αυτά, έτσι. Ναι. Το φαγητό τους και όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ ακριβά. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Αν θες να ψωνίσεις ή οτιδήποτε άλλο, θα πούμε πίσω ένα καφεδάκι, χατεύουμε τελείως τα μαγαζιά και θα πάρουμε το δρόμο σιγά σιγά για το γήπεδο. Μάλιστα. Όπου Άρης θα δώσει το πρώτο τελικό παιχνίδι σήμερα το βραδάκι για ώρα με τον ΠΑΟΚ. Αυτή η τετράδα δεν χάνεται. Κόλκας, Σαλτίβης, Τρέγιας και Ντρούλ. Τρέγιας, Ντρούλ στο στούντιο, από εδώ. Ωραία. Αντιλαμβάνεσαι. Ναι, δηλαδή. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Άχα στην τετράδα. Πάμε λίγο στα μεταγραφικά, γιατί εντάξει είναι νωρίς ακόμα για τα συμπεράσματα από τα φιλικά και όλα τα υπόλοιπα. Άλλωστε το βράδυ θα πάρουμε μια πρώτη ιδέα. Βασικά οι περισσότεροι θα κοιτάξουμε να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα με τον Ιντέγε, με τον Τουάρτε, εκεί θα είναι στραμμένα λίγο τα φώτα. Τώρα, τα υπόλοιπα τα μεταγραφικά, υπάρχει το όνομα του Σισοκό από το πρωί που έχει προσθεθεί στην λίστα, αλλά η δική πληροφόρηση είναι ότι περισσότερο ο Άρης έχει στην πρώτη γραμμή έναν Γάλλο ποδοσφαιριστή από την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Εκεί είναι περισσότερο στραμμένη στην εκεί. Υπάρχει και ο Καστεγιάνο πάντα στα υπόψη. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα έχω την αίσθηση ότι πάει λίγο πιο πίσω του Σισοκό, δηλαδή δεν είναι η πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή. Και αυτό γιατί, όχι γιατί δεν αρέσει, γιατί δεν είναι καλά τα χαρακτηριστικά του, αλλά γιατί θεωρούν στον Άρη μέσα από το σκάουτινγκ το οποίο έχουν κάνει ότι περισσότερο
οκταρίζει παρά είναι το κλασικό το εξάρι. Ναι, ναι, και πρόσεξε. Ψάχνω ξεκάθαρα ότι ο Σισοκό λέει ότι ενδεχομένως στην πορεία μέχρι το τέλος του Ιγνωσίας ίσως να μας απασχολήσει. Αν ο Άρης καταφέρει και περάσει τους ομίλους του Europa League, είναι δεδομένο ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω και με άλλους ποδοσφαιριστές σε διάφορες θέσεις, και μία από αυτές είναι το 8, γιατί αυτή τη στιγμή τον Ντουάρτε έχει το Ματίγια, αλλά αυτοί είναι κάποιοι δύο παίκτες οι οποίοι δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που έχει ο Σοκο. Αν έρθουν χρήματα όπως αντιλαμβάνεσαι, τότε θα μπορέσει ο Άρης να κάνει και πολλές περισσότερες κινήσεις. Ναι. Προτεραιότητα πάντως είναι το αμυντικό χαβ και περιμένουμε εμείς τις επόμενες 48 ώρες να δρομολογηθεί η κατάσταση. Αυτό τουλάχιστον θέλει και ο Σάββας Παντελίδης. Μάλιστα. Χρήτσανε, σήμερα τι περιμένεις να δεις ως πρώτη εικόνα, πού στρέφεσαι κυρίως? Δεν περιμένω να δω κάτι ιδιαίτερο. Περιμένω τους παίκτες να είναι προσεκτικοί. Δεν θα πάνε ούτε δυνατά στην μπάλα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Το πρώτο θηλυκό δεν θέλει δραματισμούς ο Άρης. Ο Άρης έχει επίσημο παιχνίδι 25 Ιουλίου. Θέλει να αποφύγει τα απρόπτα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πάει, το πάει κάπως συντηρητικά το όλο θέμα. Όσον αφορά την παρουσία του μέσα στο γήπεδο, δεν κυνηγάει αποτέλεσμα. Κυνηγάει να αρχίσει να κολλάει σιγά σιγά ποδοσφαιριστές και ειδικά αυτούς τους νέους ποδοσφαιριστές που έχουν μέσα στην ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το οποίο θέλει ο Σάββας ο Παντελίδης, και γι' αυτό δεν θα πιέσει καθόλου τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει κάποια απουσία, κάποιος παίκτης που θα χρησιμοποιηθεί? Όχι. Όλοι κανονικά. Θα πει σίγουρα ήταν ο Σιώπης. Ναι, εντάξει. Λόγω τραυματισμού. Σωστά, ναι. Νομίζω θα το μοιράσει. Δεν θα θέλει ούτε να κουράσει ούτε να πιέσει κάποιον ποδοσφαιριστή. Κοιτάξτε, μέχρι χθες όλοι προπονούνταν κανονικά. Δεν τίθεται κάποιο θέμα. Εντάξει, τώρα προφανώς ο προπονητής, οι συνεργάτες του ξέρουν ποιος είναι λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω η κατάσταση. Στον αθλητή μετράει και το 1% του λίπου. Άμα κάποιος έχει 2, 3 ή 5% αυτό μετράει. Βέβαια, ναι, τα προσέχουν όλα αυτά. Τα ειδικά τα GPS που μετράνε τα πάντα όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές. Οπότε φαίνεται ποιος είναι πιο κουρασμένος, ποιος λιγότερο. Όλα αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι παίζουν τον ρόλο και θα αξιολογηθούν από το προπονητικό team και θα αποφασίσει και τελικά τι ακριβώς θα κάνει. Μάλιστα. Θα χρησιμοποιήσει λίγο περισσότερο και λίγο λιγότερο. Ωραία. Χρήτσανε, σαφώς η δική σου περιγραφή το απόγευμα έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί δεν υπάρχει εικόνα από το παιχνίδι, έτσι? Δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με αυτό? Όχι, άρα θα μοιραστεί Μάρη και δεν θα μοιραστεί Πάπα. Πάρα πολύ ωραία τα λέω. Μπράβο, Γιώργο. Όχι, θα το μοιράσουμε γιατί ο κόσμος. Ναι, σαφώς. Απλά θέλω να πω ότι και για τους φίλους του Άρη, επειδή δεν θα έχουν εικόνα, ό,τι ακούν από εσάς που είστε εκεί και θα βλέπετε το παιχνίδι, αυτό θα λάβουν ως συμπέρασμα. Θα προσπαθήσω, κοίταξε, όταν μιλάει ο Σταύρος, θα προσπαθώ, δηλαδή δεν είμαι εγώ στον αέρα. Μάλλον θα είμαστε μαζί από ό,τι έχω αντιληφθεί. Θα προσπαθήσω να βγάλω κάποια βιντεάκια στο Facebook του Ολαμπαουτάρης. Πολύ ωραία. Μια στοιχειώδη εικόνα, τη στοιχειώδη εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος από κινητό. Έτσι. Ναι, ναι, σίγουρα. Γιατί πέρσι θα κάνει ένα ολόκληρο παιχνίδι από το κινητό. Ναι, και live μετάδοση, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Ναι, γιατί δεν ήταν καλή εικόνα. Συγγνώμη, ναι. Δεν έχω πάρει μια κάμερα. Δεν έστειλες μια κάμερα. Και όχι μόνο μία, δύο, τρεις. Έπρεπε μία στο πλάι για τα offside, όχι, κανονικά. Αν είχα τα δικαιώματα. Άλλο αυτό. Είναι και παραγωγή. Δεν τα έχω. Δεν τα έχω. Στο Facebook δεν μπορώ να μεταδώσω. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Ωραία, Χρήσανθε. Οπότε περισσότερα το απόγευμα. Καλή συνέχεια και στον δρόμο. Να είστε καλά. Καλά. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Ζαλτίδη, ο οποίος είναι καθοδόν για το γήπεδο στο οποίο άρχισε να δώσει στις 8 το πρώτο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας απέναντι στην Φορτούνα Σιτάρτ. Εδώ φυσικά ζωντανή μετάδοση και των δύο αγώνων από το Λίμπερο 107,4. Σταύρος Κόλκας στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Αλκμαρ στις 8. Την ίδια ώρα Χρήστο Ζαλτίδη στο παιχνίδι του Άρη με την Φορτούνα Σιτάρτ. Εδώ Λίμπερο 107,4. Στο στούντιο θα είναι ο Τάσος Τρέγιας με τον Ζάχο Ντρούλινγκ, όπως είπε και ο Χρήστο νωρίτερα. Μιλάμε για τετράδα άχαστη. Το ξεκίνημα ουσιαστικά της νέας σεζόν με αυτά τα δύο πρώτα φιλικά προετοιμασίας για ΠΑΟΚ και Άρη. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε και εμείς στο τέλος της εκπομπής στο Λίμπερο Παντού. Ακολουθεί φυσικά το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2, έχοντας να πούμε αρκετά πραγματάκια από τα πρώτα έτσι συμπεράσματα από τα φιλικά ΠΑΟΚ και Άρη. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλώς μεσημέρι.